Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Infotainment. Πάμε να δούμε τα θέματα για σήμερα και πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τον Μάριο Βελέτζα, διότι από το πρωί υπήρξε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Εκεί βρέθηκαν Ολυμπιονίκες οι οποίοι θέλουν να εξαιρεθούν, Μάριε, από το μέτρο της διαθεσιμότητας, διότι λένε ότι έτσι κι αλλιώς εκείνοι δεν πήραν τη δουλειά μέσω ΑΣΕΠ, αλλά λόγω της αθλητικής τους δραστηριότητας. Για να ακούσουμε τι έγινε εκεί από το πρωί. Μάρια. Καλημέρα, Κιμ. Πράγματι, λίγο μετά τις 10 το πρωί, περίπου 30 Ολυμπιονίκες συγκεντρώθηκαν αρχικά στο κέντρο της Αθήνας. Ζητώντας αυτό που είπαμε πιο πριν, ότι να εξαιρεθούν από το δεύτερο κύκλο. Μάρια, ένα λεπτό, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Να κάνουμε μια προσπάθεια να σε ξανακαλέσουμε. Γιατί καμία φορά τα τεχνικά μέσα δεν θέλουν όπως θέλουμε εμείς. Να πω λοιπόν εγώ, όπως λέει και το ρεπορτάζ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ολυμπιονίκες, οι οποίοι κινδυνεύουν να τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας στο πλαίσιο του β' κύκλου, δηλαδή του δεύτερου κύκλου κινητικότητας στο δημόσιο τομέα. Καθώς η πρόσληψή τους δεν έγινε μέσω ΑΣΕΠ, ζητούν να εξαιρεθούν από το συγκεκριμένο καθεστώς. Εκτιμάται πως ο αριθμός των αθλητών οι οποίοι διορίστηκαν με τον νόμο 27-25 κάθετος του 1999 ξεπερνούν τους χίλιους. Και έχουμε και εικόνα από το σημείο όπου συγκεντρώθηκαν οι πρωταθλητές μας. Μάριε. Καλημέρα, Κίμη, και πάλι. Όπως είπαμε και πριν, πράγματι, περίπου 30 Ολυμπιονίκες συγκεντρώθηκαν αρχικά στο κέντρο της Αθήνας και συνέχεια μεταφέρθηκαν, κατευθύνθηκαν προς το κτίριο της Βουλής, ζητώντας να εξαιρεθούν από τα μέτρα που προωθεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τα οποία προβλέπουν να τοποθετηθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Ναι. Ο λόγος, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπήκαν στο δημόσιο με διαδικασίες ΑΣΕΠ, τοποθετούνται στη δεξαμενή, μέσα από την οποία θα προκύψουν οι αριθμοί που θέλει η Τρόικα για να μπουν οι υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα. Mm-hmm. Όπως είπαμε και πριν, ο αριθμός αυτών των αθλητών δεν ξεπερνά τους χίλιους. Και ο νόμος ο οποίος είχε, με βάση τον οποίο καταφέραν και μπήκαν στο δημόσιο και πήραν μια θέση, βέβαια έχοντας κάνει περήφανη την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες, είναι ναι. Το 1999 έχει θεσπιστεί αυτός ο νόμος. Ναι, Μάρη, το θέμα είναι ότι θα μπορούσαμε τώρα να το συζητήσουμε και να το δούμε και από τις δύο πλευρές. Εγώ όμως θεωρώ ότι η θέση στο δημόσιο ήταν ένα αξίωμα που δινόταν στους αθλητές ως έπαθλο της αθλητικής τους δραστηριότητας, του πρωταθλητισμού τους δηλαδή και των επιτευμάτων τους. Ισχύει και να πούμε κιόλας ότι ενώ αρχικά αυτοί που μπορούσαν να μπαίνουν στο δημόσιο είναι όσοι κατακτούσαν κάποιο μετάλλιο, δηλαδή είτε ερχόντουσαν πρώτη, δεύτερη, τρίτη στις διοργανώσεις, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αργότερα και κυρίως μετά το 1996 και την Ατλάντα, όπου είχαμε μεγάλες επιτυχίες τότε και με την Άρση Βαρών και με τον Κοκκελαμανάκη στην Ιστιοπλοεία, είχε ληφθεί η απόφαση να έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στο δημόσιο και αθλητές οι οποίοι είχαν τερματίσει στην πέμπτη εκθέση ουσιαστικά μπαίνανε στην οκτάδα. Ναι. Βέβαια τώρα έτσι, με τις πιέσεις που υπάρχουν από τους δανειστές και κυρίως με το γεγονός ότι η Τρόικα ζητάει ονοματεπώνυμο κάθε δημοσίου υπαλλήλου, δηλαδή συγκεκριμένα. Σίγουρα, αλλά για μένα δηλαδή προσωπικά, άμα με ρωτήσεις, θα έπρεπε να εξαιρεθούν. Γιατί δεν τους προσφέρει και πάρα πολλά η πολιτεία έτσι κι αλλιώς στους αθλητές μας και το έχουμε συζητήσει και επανειλημμένως ότι ο κόπος δεν ανταμείβεται εδώ σωστά σε αυτή τη χώρα για αθλητές που έχουν δοξάσει τη χώρα μας. Ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι σε άλλες χώρες, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίως, οι αθλητές βγάζουν πολύ περισσότερα χρήματα, τους δίδεται η ευκαιρία να βγάλουν και χρήματα μέσα από τα έπαφλα, μέσα από τους αθλητικούς διαγωνισμούς αλλά και από διάφορους άλλους πόρους, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα, μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Ισχύει αυτό και πρέπει να εστιάσουμε και την προσοχή στο γεγονός ότι ένας αθλητής για να γίνει Ολυμπιονίκης δεν
ξυπνάει ένα πρωί όταν είναι 18 χρονών και λέει ας Έτσι, ξεκινήσω. Ξεκινάνε από αφιερώνει πολύ μικρή όλη του ηλικία τη με ζωή, ναι. θυσίες, με πολλές φορές να θυσιάζουν ακόμα και μαθήματα στο σχολείο, που σημαίνει ότι εφόσον κάποιος αθλητής καταφέρει και κάνει μια επιτυχία, έχοντας κάνει όλες αυτές τις θυσίες πιο πριν, είναι σημαντικό να έρθει η πολιτεία να τον ανταμείψει, γιατί με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε και, και την ροπή των παιδιών προς τον αθλητισμό. Γιατί αν είναι κάποιος να αφιερώνει όλα τα χρόνια και ειδικά σε μια ευαίσθητη ηλικία όπως είναι η εφηβεία που, ή αργότερα όταν είναι στο πανεπιστήμιο που Ακριβώς. θέλουν να βγαίνουν οι παρέες και όλα αυτά, και αυτά πρέπει να τα θυσιάσει κάποιος ο οποίος είναι Ολυμπιονίκης, γιατί δεν γίνεται πούμε, να τα ξενύχια μόνο. Ναι, και από εκεί και πέρα δεν μπορεί κάτι να δίνεις ως αξίωμα, ως έπαθλο και μετά να το παίρνεις πίσω. Και αυτό φυσικά ναι, πράγματι. Ναι. Γι' αυτό και οι αντιδράσεις είναι πολύ έντονες. Ακόμα το Υπουργείο δεν έχει. Δεν υπάρχει δεν η υπάρχει επίσημη θέση. Θέση. Οι διαβουλεύσεις είναι έντονες και έχουμε παρατηρήσει και με βάση τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες ότι οι αλλαγές μπορούν να γίνουν μέσα σε μια νύχτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που συνέβη με τα αγροτεμάχια χθες, όπου ενώ υπήρχε μέσα στο ναι, νομοσχέδιο. Αυτό είναι και κάτι που θα το συζητήσουμε τώρα και στην συνέχεια. Οπότε επί της ουσίας... Οι αλλαγές δηλαδή είναι συνεχείς. Το κλίμα είναι πάρα πολύ ρευστό. Είδες εσύ κάποιους αθλητές που μπορούσες να ξεχωρίσεις και να μας μεταφέρεις, ας πούμε, ποιους είδαμε εκεί, ποιους Ολυμπιονίκες είδαμε εκεί, από το πρωί. Δυστυχώς όχι. Δεν το... Εντάξει, φαντάζομαι όμως ότι επειδή είναι θέμα που απασχολεί όλους τους Ολυμπιονίκες ναι, μας, σίγουρα, που είναι γύρω στους χίλιους, σίγουρα θα πήγαν εκεί, γιατί είναι κάτι πολύ βασικό για τις ζωές τους και... Είναι καθαρά γενικά... βιοποριστικό το θέμα. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, αρκετοί ζουν από αυτό πλέον, γιατί έχουν εγκαταλείψει τον αθλητισμό, δεν έχουν πάρει κάποιες θέσεις στον χώρο του αθλητισμού, δηλαδή να είναι προπονητές ή κάτι τέτοιο. Ναι. Και εξαρτάται η καθημερινότητά τους από τα χρήματα που θα πάρουν από μια δουλειά, η οποία ουσιαστικά τους δόθηκε ως ανταμοιβή για τους σκόπους και τις θυσίες που έκαναν, προκειμένου να δοξαστεί η Ελλάδα και να γίνει γνωστή. Ακριβώς, ακριβώς. Μάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ την θέση μου σας τη μετέφερα. Θεωρώ ότι όντως δεν θα έπρεπε να είναι και εκείνη στη θέση αυτή. Θα μου πείτε, γιατί ο άλλος ο δημόσιος υπάλληλος, σίγουρα, μα ασφαλώς δεν το συζητάμε αυτό, κανένας δεν θα έπρεπε να χάσει τη θέση του. Αλλά εδώ με τους αθλητές και με τους πρωταθλητές είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Σου δίνουν κάτι, δηλαδή σου λένε ότι αν πετύχεις αυτό, θα πάρεις αυτό ως έπαθλο, εφόρο ζωής. Δεν μπορείς μετά να το πάρεις πίσω. Δηλαδή, τι κράτος είσαι να δίνεις ένα κίνητρο στους αθλητές, ότι θα πάρουν μια θέση στο δημόσιο, ένα εισόδημα τουλάχιστον που μπορούν να ζήσουν. Γιατί όπως είπαμε και πριν με τον Μάριο, δεν μπορείς να σπουδάσεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο παράλληλα με τον πρωταθλητισμό. Λοιπόν, θα περιμένουμε απάντηση από το Υπουργείο, να δούμε τι θέση θα πάρει για τους Ολυμπιονίκες μας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Λάμπρο Παναγιώτου, διότι όπως είπε και ο Μάριος, υπήρχε μία εξέλιξη και γενικά υπάρχουν εξελίξεις στην Βουλή σχετικά με τα αγροτεμάχια και όλα αυτά που έρχονται να φορολογηθούν από εδώ και στο εξής. Υπάρχει ένα αλαλούμ, διότι η Τρόικα θα έρθει τώρα να κάνει τον απολογισμό της και να δει η κυβέρνηση τι κατάφερε μέχρι τώρα, τι χρήματα έχει εξοικονομήσει και γενικά υπάρχει μια αναστάτωση. Παναγιώτη, Λάμπρο μάλλον. Λάμπρο. Το ίδιο είναι για μένα. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Έρχονται με άλλες διαθέσεις, αλλά και από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση θέλει να εξωτερηστέκεται. Γι' αυτό και έχουμε σήμερα τη συνάντηση Βενιζέλου με τον Πρωθυπουργό στις 6 το απόγευμα. Στο Μαξίμου. Εκεί θα θέσουν όλα τα θέματα τα οποία θα τους θέσει με τη σειρά της η Τρόικα. Είναι το ασφαλιστικό, το μεγάλο αγκάθι, αυτό τι θα γίνει τελικά, αν και είδαμε ότι θα έχουμε απελευθέρωση στο θέμα των απολύσεων. Και το ασφαλιστικό και το φορολογικό και χιλιαδιό. Όλα τα αγροτεμάχια, ήδη είδαμε 22 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πριν από λίγο συναντήθηκαν με την ομάδα του Υπουργείου Οικονομικών και μάλιστα έλεγαν ότι δεν ξέρουν τίποτα τα παιδιά. Τα παιδιά του οικονομικού δεν ξέρουν τίποτα για τα αγροτεμάχια. Γιατί δεν είναι δυνατόν οι ελαιοκαλλιέργειες να έχουν συντελεστεί δύο και ένας που έχει λατομία και κερδίζει ένα σάκο χρήματα να έχει συντελεστεί ένα και έχουν βγει στα κάγκελα όλοι οι βουλευτές, κυρίως της επαρχίας. Ναι. Και μάλιστα λένε ότι συναντήθηκαν. Σωστά, γιατί του... εκεί οι πιέσεις είναι και μεγαλύτερες. Βέβαια. Εκεί τώρα τους πόνεσαι.
Βέβαια, ο λαός έχει εδώ και χρόνια που πονάει με αυτή την ιστορία. Αλλά ξέρουν ότι με τα αγροτεμάχια δεν θα πέρασε καμιά περίπτωση και πότε πού θα πάνε στην επαρχία με τα ευρωβουλευτές, τι να πούνε στον κόσμο. Τις τάνες και τα μαντριά. Μα στην επαρχία δυνατόν. Φορά τους 100%, έτσι. Έτσι. Και μάλιστα λένε ότι μέχρι το βράδυ με τον κύριο Παναγόπουλο, αυτός που συνέταξε υποτίθεται αυτά τα περιβόητα άρθρα, ναι. Θα έχουν συνάντηση ώστε να ικανοποιήσουν τουλάχιστον τα 5 από τα 10 αιτήματά τους στο θέμα της αγροτιάς. Τώρα, το ασφαλιστικό. Χθες είπε ο Τσίπρας ότι έχετε κουτσουρέψει, λέει, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και τώρα θα πάτε και για μια ακόμη φορά να τα ξαναχτυπήσετε. Έχουμε το θέμα των απολύσεων. Η Τρόικα όμως δεν βάζει νερό στο κρατή της. Απλώς η κυβέρνηση βγήκε πάρα πολύ γρήγορα και έδειξε ότι λεονταρίζει. Ή έχει σακώσει και δεν τάξει. Τώρα είναι πρόβλημα. Να δούμε τι θα αποφασιστεί και με τον Βενιζέλο το απόγευμα. Πάντως θέλω να βγουν με νέα γραμμή ότι ο κόσμος δεν θέλει, δεν αντέχει άλλα μέτρα. Ο Τσίπρας τους είπε χθες ότι δεν είναι ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλα μέτρα. Ο κόσμος δεν αντέχει εσάς. Της κυρίας Κρατική που έκανε από το βήμα της Ολομέλειας χθες. Αυτή είναι η ιστορία. Να δούμε τι θα βγει το απόγευμα. Πάντως εγώ πιστεύω ότι η Τρόικα δεν πρόκειται. Έχει άγριες διαθέσεις. Απλώς θα έπρεπε να βγουν λίγο πιο σεμνά οι δικοί μας, γιατί κάθε φορά τα ίδια κάνουμε. Λέμε και κανένα αστείο για να περάσει η ώρα. Θυμίζοντας το λαγό με το λιοντάρι. Πότε περιμένουμε εξελίξεις? Το απόγευμα. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν Βενιζέλος και Σαμαράς. Υπάρχει περίπτωση η Τρόικα να ζητήσει, Λαύρο, και άλλα μέτρα, και άλλα που δεν γνωρίζουμε μέχρι τώρα? Κιμ, εγώ το λέω και το επαναλαμβάνω. Είναι ιστορία σε διαφήμιση παλιά που είχε κάνει άλλο. Τι έχεις μέσα, λέει, στο σάντουιτς, τον πατέρα σου, τι να μου βάζω. Αυτά ζητάει η Τρόικα. Δεν πρόκειται να κάνουν πίσω οι άνθρωποι. Γιατί ο λέμαρχος και η θάλασσα αυτά τους δεν χορταίνουν. Αυτοί τώρα δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Δεν έχει σταματημό. Όταν λέει ο Βρούτσης για 500 εκατομμύρια, η Τρόικα μιλάει για 2 δις. Θα κόψουν το λαιμό, θα πάνε να τα βρούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση η Τρόικα να κάνει πίσω στο θέμα. Και κακώς βγαίνουν και κορδώνονται και λένε ότι δεν θα δεχτούμε και κλπ. Και στο τέλος, εγώ θέλω να ξέρω, Λαμπρό, όταν θυμάσαι στην αρχή, δεν θυμάμαι τώρα στο Μνημόνιο 1, στο Μνημόνιο 2, που είχαν βγει και είχαν πει ότι μεν, θα πρέπει να γίνει κάποιο σχέδιο εξοικονόμησης δημοσίου χρήματος, απ' την άλλη όμως ότι θα στηρίξουν τη χώρα για να αναπτυχθεί. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια χώρα αν υπάρχουν μόνο περικοπές? Δηλαδή μέχρι τώρα, για να κάνουμε και ένα μικρό απολογισμό, έχουν γίνει μόνο περικοπές. Δεν έχουμε δει ή ακούσει κάποιο σχέδιο ανάπτυξης το οποίο προτείνει η Τρόικα με κάποια κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν ξέρω εγώ τι. Η ύφεση με ηφαιστιακά μέτρα δεν γίνεται, όπως φωνάζει. Αυτό έχει δίκιο η αντιπολίτευση. Δεν έχουμε δει μια ανάσα, έχει ένα φως στο τούνελ. Δεν έχουμε δει τίποτα. Πώς θα αναπτυχθεί η χώρα, πώς θα μπορεί να σταθεροποιηθεί, έστω και σε ένα χρονοδιάγραμμα κάποιων χρόνων? Πώς μπορεί να στηριχθεί μια οικονομία από τη στιγμή που υπάρχει μόνο φτώχεια πλέον? Με ένα σχέδιο Β και από τη στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθήσει να δώσει λύση σε πολιτικό επίπεδο. Σε επίπεδο υπαλληλίσκων της Τρόικας δεν πρόκειται να δοθεί λύση, γιατί αυτοί είναι τρεις υπάλληλοι που φέρουν εδώ τις επιταγές των ξένων και αυτές οι επιταγές πρέπει να εξαργυρωθούν. Αν δεν δοθεί πολιτική λύση από τα μεγάλα κέντρα, Γερμανία και τους υπόλοιπους, η Ελλάδα είναι τελειωμένη. Να σου πω κάτι. Μέσα στο καλοκαίρι, το μόνο που έχουμε ακούσει είναι ότι έχουν ξεπουληθεί κάποια ελληνικά νησιά σε κάποιους ξένους κρίσους. Δηλαδή, άλλη ανάπτυξη. Δεν έχουμε δει ούτε κάποια επένδυση διαφορετική, ούτε είδαμε καμία εταιρεία από αυτές που λέγανε, θυμάσαι, προμηνών, ότι θα έρθουν εδώ να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πού είναι αυτοί? Εγώ ντύθηκα σε εκπομπές και Κινέζους, έκανα και τον Ευρωπαίο. Αυτοί ήρθαν εδώ, μας είδαν και έφυγαν. Συντήθηκες, αλλά... Κινέζους δεν είδαμε ακόμη. Ας έρθουν. Καλοδεχόμενοι είναι όλοι τους. Πάντως, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο στάδιο και δεν ξέρω αν θα τραβήξουμε μπροστά ή αν θα πάμε όλοι μαζί στον κρεμό. Η ιστορία δεν βγαίνει έτσι. Οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Ακόμη και οι κυβερνητικοί βουλευτές ή τις συγκυβέρνησεις μάλλον βλέπουν ότι αυτό το πράγμα δεν έχει τελειωμό. Για να δούμε αν θα περάσει τα αγροτιμάχια, γιατί αν χρυσό το χάπι με 5 άρθρα τώρα, δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Θα πάει ο άνθρωπος να πληρώσει το σπίτι του 2 και 3 φορές, δηλαδή νταβατζίδες στο ίδιο το σπίτι.
που το έχω τάξει δεν τράπεζα. Δεν μπορούμε ακόμη να το πληρώσουμε 2 και 3 φορές. Εδώ είναι το θέμα. Και το έχω πει και εγώ επανειλημμένως από εδώ, ότι ξέρω εγώ ότι σε κάποια χρονική περίοδο είχες κάποια χρήματα, είτε με δάνειο, είτε δεν ξέρω εγώ τι, από κληρονομιά, από δουλειά και αγόρασες ένα σπίτι. Δεν πάει να πει ότι ξέρω εγώ, στα δέντρα σου φυτρώνουν χρήματα κάθε μέρα ώστε να μπορείς να το ξαναπληρώσεις. Και είμαι περίεργος να δω αυτούς τους βουλευτές που την προηγούμενη φορά είπανε ότι είναι η τελευταία φορά που ψηφίζουμε. Είμαστε με το πιστόλι στον κρόταφο, δεν πρόκειται να ξαναψηφίσουμε μέτρα. Θέλω να τους δω, γιατί τώρα ειδού η Ρόδος εδώ και το πείδημα, γιατί είχαν πει μεγάλες κουβέντες και αυτοί οι βουλευτές. Και μιλάω για την κυρία Τζάκλη, μιλάω για τον Κακλαμάνη, μιλάω για τον Κασί, μιλάω για όλους αυτούς που λέγανε ότι εμείς δεν ξαναψηφίζουμε άλλα μέτρα εις βάρος του λαού. Να τους δούμε. Μα ξέρεις τι λένε οι κακές γλώσσες, ας πούμε, του εξωτερικού? Ότι δεν έχουν έρθει οι επενδυτές ακόμα. Επειδή ακόμα δεν λέει, δεν έχουν φτάσει οι Έλληνες στον πάτο ακόμα. Όταν θα φτάσουν στον πάτο, δηλαδή για αυτούς δεν έχουν φτάσει στον πάτο. Αν φτάσουμε στον πάτο, τότε θα έρθουν για να μας αγοράσουν, όχι τζάμπα. Δεν είναι κακές γλώσσες. Είναι οι γλώσσες που λένε, οι γλώσσες της αλήθειας είναι αυτές. Αυτό περιμένω. Να πάμε στον πάτο. Γιατί δεν τους φτάνει η βαλκανοποίηση. Θέλουν κινεζοποίηση των μισθών. Θέλουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Και ήδη το ακούσαμε προχθές ο Βρούτσης που βγήκε και είπε ότι για να ανοίγει, για να επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να ανασάνουν, θα πρέπει να έχουν μαζικές απολύσεις. Σου λένε οι πολυεθνικές μετά, γιατί να πάω να επενδύσω τώρα, τι με ενδιαφέρει εμένα, η οικονομία, ας πούμε, της χώρας. Θα πάω όταν θα έχουν πατώσει, όταν θα έχουν εξαντληθεί, όταν θα έχουν εξαθλειωθεί. Δηλαδή τότε θα πάμε για να αγοράσουμε φτηνά. Όχι μόνο φτηνά εννοώ όσο αφορά, ξέρω εγώ, ακίνητα και επενδύσεις, εννοώ και σε εργατικό προσωπικό. Η εξάντληση στερέχεται με γοργούς ρυθμούς. Εμείς φάγαμε το πλέον και το τελευταίο λίπος. Δεν υπάρχει. Έχετε, λέει, τσακίσει τη μικρομεσαία και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Τελείως τους σβήσατε και θέλετε κι άλλα, τους είπε ο Τσίπρας χθες. Βέβαια, εδώ είναι το θέμα. Είναι εναλλακτική λύση η αξιωματική αντιπολίτευση? Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Θα το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας και έχουμε και εγώ vastileto.gr. Γυναικεία άποψη στα πράγματα. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr.
www.govastileto.gr, γυναικεία άποψη στα πράγματα και στα social media, η γόβα που σας πάει παντού. Ποια κυρία που φοράει γόβες έχω στην τηλεφωνική γραμμή? Εδώ Αγγελική. Είμαι, εδώ είμαι. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι γόβα φοράτε σήμερα? Σήμερα φοράμε μια γόβα στο χρώμα του μαύρου. Της? Στο χρώμα του μαύρου. Α! Ναι, είμαι λίγο πιο χειμερινή σήμερα. Αν και ο ήλιος. Η μέρα έξω απαιτεί χρώμα, βέβαια, γιατί είναι καλοκαιρινός, θα λέγαμε σήμερα ο καιρός. Δεν πειράζει, όταν δεν έχει ημέρα χρώμα, μαύρο. Φοράμε εμείς χρώμα. Όταν έχει ημέρα χρώματα, μπορούμε να φορέσουμε λίγο και πιο άτονα εμείς. Έτσι, έτσι ακριβώς. Τι μας έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Πολλά είναι τα θέματα που έχουν βγει μέχρι στιγμή στο govastileto.gr. Η επικαιρότητα τρέχει. Και να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα. Με την Ελένη Μηνεγάκη, θέλεις και... Ναι, αμέ, γιατί όχι. Λοιπόν, ναι, έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, η Ελένη Μηνεγάκη, μάλλον την Ελένη Μηνεγάκη την βλέπουμε σήμερα στο περιοδικό OK που κυκλοφορεί, χωρίς μακιγιάζ στο πρόσωπό της, και να θυμίσουμε ότι χθες έκλεισε και τα 44 της χρόνια και μια γυναίκα τώρα να δέχεται. Φαντάζομαι ότι είχε γνώση, είδε τον φωτογραφικό φακό απέναντι της που την απαθανάτιζε. Ναι, και... βλέπουμε casual ντύσιμο, ένα παντελόνι. Είναι λίγο πριν φύγει για τα Άχλια που πήγε μαζί με την οικογένειά της. Έκανε τα τελευταία της ψώνια στην Κηφισιά. Και το προηγούμενο τριήμερο, που ήταν λόγω και της 28 Οκτωβρίου, βρέθηκε μαζί με την οικογένειά της και τα παιδιά της στα Άχλα. Έκανε τα τελευταία της ψώνια λοιπόν, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτησε χωρίς μακιγιάζ, αν και εδώ έχουμε έτσι κάποιους ενδυασμούς εμείς στο govastileto.gr για το κατά πόσον είναι τελείως άβαφη η Ελένη Μηνεγάκη. Τι διότι... ρεπόρτερ είστε εσείς, τι ναι, προσέχετε. Διότι εκείνη, εγώ πάντως βλέπω ότι και το casual ντύσιμο της πάει... πάει πολύ, εντάξει. Εντάξει, ποια γυναίκα η οποία είναι αδύνατη δεν πάει το casual ντύσιμο? Νομίζω σε όλες οι γυναίκες πηγαίνουν όταν είσαι αδύνατη το casual ντύσιμο, και μπράβο της βέβαια, γιατί όταν έχεις τέτοια δημοσιότητα, είσαι τόσο δημόσιο πρόσωπο πια, τόσο αναγνωρίσιμο, να το πω καλύτερα, το να βγαίνεις και να κυκλοφορείς τόσο άνετη είναι προς τιμή σου, αναμφισβήτητα. Πάντως, αν θέλεις την προσωπική μου γνώμη, mm-hmm. η Ελένη Μηνεγάκη, πολλές, δηλαδή, μ' αρέσει εμένα πάρα πολύ όταν είναι άβαφη, έτσι, στο πιο κάσμα. Είναι τόσο στυλιζαρισμένη, ναι. Στο πιο απλό, γιατί mm-hmm. έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εκφραστικό πρόσωπο. Οπότε, ό,τι και να βάλει, να μην βάλει, της πάει. Και νομίζω ότι μπορεί και να πήγαινε κάπου να... Δεν ξέρω, γυμναστική νομίζω δεν. Έχει ξεκινήσει φέτος, έτσι δειλά-δειλά, να κάνει λίγο πιλάτες. Τώρα πόσο θα διαρκέσει αυτό είναι ερώτημα. Βέβαια όμως να ξαναπούμε ότι δεν είναι και τελείως άβαθη η Ελένη Μηνεγάκη, αν και το περιοδικό το δημοσίευμα τη θέλει, χωρίς ίχνος μακιγιάς. Εμείς έχουμε τους ενδιασμούς μας στο govastileto.gr. Εντάξει, πάντως λαμπερί. Πάντα, εννοείται. Αυτό εννοείται. Το αναγνωρίζουμε όλοι νομίζω, δεν υπάρχει αντίλογος. Ωραία, πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα και να πάμε... Πού να πάμε τώρα? Πού να πάμε. Τόσα θέματα, η αλήθεια είναι πού να πάμε. Κάτσε, θα διαλέξω εγώ. Γιατί άλλαξε. Πάμε στη σαλοπέτα, αφού μιλάγαμε τώρα ωραία, για styling. Ωραία. Να μείνουμε... Διότι οι επώνυμες κυρίες φοράνε ξανά τη μόδα από την παιδική τους ηλικία. Σου αρέσει εσένα αυτό? Είναι κοντά στο στυλ σου? Σαλοπέτα. Κοίταξε, σαλοπέτες φορούσα στα 15 μου, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Τότε ήταν και της μόδας πολύ, δεν ξέρω, θα μας πεις εσύ τώρα πώς φοριούνται τώρα mm-hmm. οι σαλοπέτες. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά μία φωτογραφία μου που την έχω, που φοράω ένα μπέζ καλσόν, σκούρα καφέ σαλοπέτα και ένα μποτάκι τύπου, ξέρεις, αυτά τα καμιλό που ήταν της μόδας. Πολύ ωραία. Έπρεπε να μας υφέρεις να την προσθέσουμε στους συνδυασμούς, διότι είναι πολύ ωραίο, έτσι μου ακούγεται. Mm-hmm. Λοιπόν, η σαλοπέτα επιστρέφει πάλι... Ναι, τότε ήταν και τα 3/4 σαλοπέτα της μόδας. Μάλιστα. Γι' αυτό το λέω. Mm-hmm. Η σαλοπέτα, και είμαι να ενημερώσουμε όλες τις κυρίες όλων των ηλικιών, επιστρέφει στη μόδα, κάνει δυναμικό comeback και μπαίνει, αν θέλετε, στην ενήλικη καρνταρόβ μας πια, ένα αγαπημένο μας ρούχο που φορούσαμε στα παιδικά μας χρόνια, το οποίο το φοράμε κυρίως το πρωί,
μέχρι και το απόγευμα, δεν ενδείκνεται και το βράδυ. Τώρα που το σκέφτομαι, θυμάμαι και μια άλλη φωτογραφία μου που είμαι, πρέπει να είμαι και στα 3-4, που φοράω όμως μια σαλοπέτα κόκκινη, κοτλέ. Αχ, πολύ ωραίες και κοτλέ. Πάρα πολύ ωραίες. Να πούμε ότι η σαλοπέτα φέτος είναι κυρίως στο τζιν ύφασμα. Όλων των χρωμάτων. Έτσι κι αλλιώς αυτή δεν μου χωράει πια που σου πω. Ήσουν πολύ μικρή, τότε είναι λογικό. Οι σαλοπέτες οι οποίες είναι σε τζιν φορτσάκι, δηλαδή που είναι κοντές, όχι μόνο μακριές, αλλά και οι κοντές είναι στη μόδα, και οι στενές και οι φαρδιές, ανάλογα το σωματότυπο. Να, και ανάλογα τα 3/4 που σου λέω εγώ. Ναι. Και ανάλογα το στυλ της κάθε κοπέλας. Φορτούνται πάρα πολύ από πολλές κυρίες του εξωτερικού που έχουν έτσι αρχίσει να υιοθετούν αυτή την τάση από το παρελθόν. Και είναι, μ' αρέσει. Και εμένα μου αρέσει, είναι πολύ ωραίος. Έτσι. Είναι διαφορετικό στυλ, το οποίο μπορείς να το κάνεις και πιο σπορ και πιο, αν θέλεις, αυτή μ' αρέσει πολύ εδώ. Κυριλέ. Δηλαδή, βλέπουμε σε μια φωτογραφία ένα πολύ γνωστό μοντέλο να έχει συνδυάσει την τζιν σαλοπέτα. Ποια είναι αυτή η Heidi Klum, είναι, ποια είναι? Εγώ τώρα δεν ξέρω ποια βλέπω. Δεν βλέπεις. Εσύ βλέπεις τη Heidi Klum, όχι. Εγώ βλέπω μια άλλη διάσημη, νομίζω είναι η Miranda Kerr. Αυτή με τα 3-4 παιδιά εδώ ποια είναι? Αυτή είναι η Heidi Klum. Είδες. Συγγνώμη, η Αλεσάνδρα Μπρόσιο. Η Αλεσάνδρα Μπρόσιο. Κάτι ξέρουμε κι εμείς. Όχι, συγγνώμη, θα σε διορθώσω, είναι η Αλεσάνδρα Μπρόσιο. Η Αλεσάνδρα Μπρόσιο, άγγελος Victoria's Secret. Αυτά τα παιδιά εκεί πίσω είναι σαν τα παιδιά του Σιλ. Κάτσε ρε παιδί, με έχει μπερδέψει. Κάτσε, είμαι σε άλλη φωτογραφία μου. Εγώ είναι πολλές φωτογραφίες, γιατί υπάρχει και η Αλεσάνδρα Μπρόσιο. Εδώ είναι τα μισά παιδιά ξανθά και τα άλλα μισά. Ναι. Νομίζω σωστά. Ότι πρέπει να είναι Heidi Klum. Είσαι πολύ ενημερωμένη. Heidi Klum, ναι. Είναι ένας ωραίος έτσι, και διαφορετικός τρόπος για να κάνεις και τη διαφορά, αν θέλεις, τις πρωινές ώρες. Και τσακώνονται, λέει, για τη φωτογραφία πια. Όχι, Αγγελική. Λοιπόν, σε διέκοψα. Ναι. Μπορούμε να το συνδυάσουμε φορώντας σαλοπέτα από μέσα με ένα. Συνήθως προτιμάμε τα μονόχρωμα t-shirts, ακόμα και πουκάμισα, όχι με σχέδια. Και από πάνω μπορούμε να φορέσουμε μια πολύ ωραία ζακέτα. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραίος συνδυασμός. Ή δερμάτινο, κοντό. Μ' αρέσει. Είναι πολύ ωραίος συνδυασμός με μπαλαρίνες, αλλά και με. Ακόμα και με sneakers. Sneakers θα λέγαμε που είναι στη μόδα, όχι τα sneakers που πάμε στο γυμναστήριο, που είναι λίγο, που πάει πιο πολύ στο παπούτσι, όχι τόσο στο αθλητικό. Αυτά που σου αρέσουν εσένα. Ναι, μου αρέσουν αυτά, που είναι λίγο sneakers platforms, που έχουν και την πλατφόρμα ενσωματωμένη, που είναι νέα μόδα και αυτή, λοιπόν, στα αθλητικά. Το look είναι ό,τι πρέπει, λοιπόν, για σένα. Ακόμα και με γόβες μητερές, είναι πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός. Ακόμα και με μητερές φοβάται. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, είναι ένας διαφορετικός τρόπος και από μέσα με ένα καρό πουκάμισο, γιατί όχι. Αυτά είχα να πω για τις σαλοπέτες. Είναι πάρα πολύ συνδυασμοί και πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Να δώσω τώρα μια ιδέα, γιατί εμένα μου αρέσει αυτό το look με τη σαλοπέτα. Να δώσουμε εμείς το βαστιλέτο, ας πούμε, έτσι στις επόμενες ώρες, προτάσεις που μπορούμε να βρούμε εδώ στην Ελλάδα και από πού τις σαλοπέτες που είναι της μόδας. Βεβαίως. Ωραία, νομίζω ότι θα μας βοηθήσει, γιατί και εγώ τώρα που άρχισα να σκέφτομαι, ας πούμε, πού θα μπορούσα να βρω, δεν μου έρχεται κάτι, οπότε να κάνουμε εμείς το ρεπορτάζ και να το ανεβάσουμε, ώστε να διευκολύνουμε τις τηλεθεάτριες μας. Πολύ ωραία, ναι, βεβαίως. Πάμε στο επόμενο θέμα, πάμε στην κατηγορία υγεία. Πάμε. Λοιπόν, σήμερα αναρτήθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που έχει να κάνει με το σύνδρομο νυχτερινής υπερφαγίας, NES, και πώς το αντιμετωπίζουμε. Είναι κάτι το οποίο πολλοί, ας πούμε, το έχουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι μέχρι στιγμής. Είναι αρκετά μεγάλο άρθρο που έχει όλες τις πληροφορίες. Για πες μας ενδεικτικά τι είναι αυτό το σύνδρομο νυχτερινής υπερφαγίας, δηλαδή μέσα στον ύπνο μου ή πριν κοιμηθώ. Λοιπόν, μέσα στον ύπνο μου. Λοιπόν, θα σας πω. Μία από τις διαταραχές της λύσης τροφής που παρατηρείται περισσότερο στα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα είναι το σύνδρομο της νυχτερινής υπερφαγίας. Δηλαδή αυτό το σύνδρομο το έχουν κυρίως τα άτομα τα οποία είναι παχύσαρκα υπέρβαρα. Τι συμβαίνει? Και από την ονομασία του είναι ένα σύνδρομο, καταλαβαίνουμε δηλαδή, όπου το άτομο ξυπνάει τη νύχτα και δεν μπορεί να κοιμηθεί αν δεν φάει πρώτα κάτι.
και μπορεί να συμβεί αρκετές φορές σε ένα βράδυ. Συνήθως αυτό εγώ το ήξερα στις γυναίκες οι οποίες γυμωνούν. Έτσι. Γιατί μια γυμωνούσα γυναίκα είναι πολύ λογικό να ξυπνήσει μέσα στο βράδυ και να θέλει να φάει. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε γυμωνούσες. Υπάρχει, είναι σύνδρομο. Μπορείς να ξυπνήσεις δηλαδή αρκετές φορές μέσα στο βράδυ, να χαλάσεις τον ύπνο σου αν θέλεις, για να πας στο ψυγείο. Μπορεί να έχεις ονειρευτεί μια πάστα, ξέρω εγώ. Ναι, κάτι. Κακό είναι. Καθόλου, καθόλου κακό. Υπάρχει αναλυτικά το συγκεκριμένο άρθρο το οποίο μας λέει και πώς να το αντιμετωπίσουμε και τι να κάνουμε. Δεν είναι ανησυχητικό, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και αυτό γίνεται, να σας πω έτσι πολύ τον τρόπο, πολύ βέβαια περιληπτικά, ρυθμίζοντας τη διατροφή μας και τα γεύματά μας. Δηλαδή, αν έχουμε ένα πολύ καλό πρωινό, ισορροπημένη μάλλον διατροφή όλη την ημέρα, αυτό θα μας βοηθήσει και δεν θα έχουμε αυτό το σύνδρομο. Θα μειωθεί σιγά σιγά μέχρι ώστε το καταπολεμήσουμε 100%. Παίζει ρόλο δηλαδή το διατροφικό μας πρόγραμμα όλη την σίγουρα. Ημέρα. Σίγουρα. Και αν ίσως έχουμε στερηθεί κάτι να φάμε το βράδυ, δηλαδή πόσες φορές, ξέρω εγώ, πριν κοιμηθείς, έχεις έτσι μια λιγούρα και θες να φας κάτι και λες άσε τώρα, κοιτάς και το ρολόι και λες άσε τώρα μη φάω, ξέρω εγώ, τέτοια ώρα. Και πας, ας πούμε, με το αποθυμένο για ύπνο και ίσως αυτό το αποθυμένο δουλεύει μέσα σου την ώρα του ύπνου και ξαφνικά ξυπνάς, ας πούμε, και λες δεν αντέχω άλλο, πάω στο ψυγείο, πάω στο ντουλάπι και ό,τι βρω. Γιατί ξέρεις, όταν στερήσεις κάτι στον εαυτό σου, μετά... Ναι, τρως πιο βουλεμικά. Έτσι είναι, μου έχει συμβεί και εμένα και νομίζω και σε κάποιον άνθρωπο δεν έχει συμβεί αυτό. Το να σου συμβεί μία φορά δεν είναι κακό, αλλά άμα συμβαίνει κάθε βράδυ, κάθε τότε βράδυ είναι πρόβλημα. Κάθε βράδυ και ξυπνάς, ας πούμε, για αυτό το πράγμα, σίγουρα. Ναι. Είναι πρόβλημα και έχει να κάνει με την διατροφή. Με τη διατροφή και λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο άρθρο, πολύ αναλυτικό, όντως, και να πείτε να το διαβάσετε, γιατί όντως μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε αυτό το σύνδρομο. Το σύνδρομο. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, Αγγελική? Να πάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο και την Βίκυ Κάβουρα. Ωραίο ζευγάρι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ταιριαστό ζευγάρι και πολύ ερωτευμένο. Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος και η ταραντούχα ηθοποιός Βίκυ Κάβουρα. Είναι πολύ ερωτευμένοι και το επόμενο έτσι, βήμα στη σχέση τους δεν άρχισε να γίνει λίγους μήνες μετά την σχέση τους. Και η Βίκυ και ο Νίκος είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και ζουν τον ερωτά τους αδιαφορώντας και τα διάκριτα βλέμματα των φωτογράφων αλλά και των ανθρώπων έτσι, που τους βλέπουν, που τους πετυχαίνουν σε κάποια έξοδό τους. Σήμερα τα εβδομαδιαία περιοδικά δημοσιεύουν φωτογραφίες του ζευγαριού σε τρυφερές έτσι, καθημερινές στιγμές τους. Από μεσημεριανή τους βόλτα στη Βουλιαγμένη. Στη Βουλιαγμένη να πούμε ότι μένει ο Νίκος Οικονομόπουλος πια μαζί με τη Βίκυ Κάβουρα. Τους βλέπουμε, υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες, είναι και ιδιοντυμένοι casual, κάτι το οποίο θα λέγαμε και κοντά στην ηλικία τους, έτσι, το look αυτό. Φιλούνται, αγκαλιάζονται, είναι ερωτευμένοι και αδιαφορούν για τους φωτογράφους. Τώρα μου θυμίζεις τον Ανδρέα Μικρούτσικο, θυμάσαι που έλεγε, φιλούνται, αγκαλιάζονται. Μάλιστα, τώρα από αυτό το ερωτευμένο ζευγάρι θέλω να πάμε τώρα, γιατί είναι tricky αυτό. Πάμε στην κατηγορία ψυχολογία. Και ποιος ξέρει τι θα απαντούσαν, ας πούμε, το συγκεκριμένο ζευγάρι. Διότι σκέφτηκαν κάποιοι να διεξάγουν μία έρευνα. Και ακούστε τώρα με τι. Η ερώτηση ήταν, θα αφήνατε το άλλο σας μισό για 1 εκατομμύριο. Για να δούμε τι έδειξε η μελέτη, Αγγελική. Λοιπόν, η συγκεκριμένη έρευνα δημοσιεύθηκε στο Daily Mail, πολύ έκριτη εφημερίδα. Ναι. Οι ερευνητές ζήτησαν από τους Βρετανούς να τους πούν αν θα άφηνε λοιπόν αυτό ήταν το ερώτημα, αυτή ήταν η έρευνα, το άλλο τους μισό για 1 εκατομμύριο λίρες. Λίρες, που είναι και κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ακριβώς, που είναι και κάτι και παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα αποτελέσματα όμως τους εξέπληξαν όλους. Ακούστε, 1 στους 10 άντρες απάντησε ότι ναι, θα χώριζε τη σύντροφό του αν ήταν να κερδίσει τόσο πολλά χρήματα. 1 στους 10. Τίποτα δηλαδή. Από την άλλη, 1 στις 20 είπε ότι θα έπαιρνε τέτοια απόφαση. Το ίδιο βλέπουμε και στις γυναίκες. Δηλαδή, εκεί που θα περιμέναμε ότι η απάντηση θα ήταν συντριπτική, θα λέγαν όλοι ναι, τελικά προτιμούν την αγάπη.
Και γιατί ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βρεις το άλλο σου μισό. Δεν λέμε τώρα απλά να αφήσεις μια σχέση σου. Θα έπαιζε ρόλο να δει κανείς αν ας πούμε το ζευγάρι ήταν νέο ζευγάρι ή όχι. Έτσι. Να πούμε, να συνεχίσω. Και δεν θα παρατούσαν μόνο τις γυναίκες τους οι άντρες, αλλά το 11% ομολόγησε ότι δεν θα είχε πρόβλημα να αφήσει και τον καλύτερο του φίλο για τα λεφτά, ποσοστό υπερδιπλάσιο βέβαια από το ποσοστό των γυναικών που θα άφηναν την καλύτερη τους φίλη για τα χρήματα. Μάλιστα. Δηλαδή ακόμα και το φίλο. Ενδιαφέρουσα έρευνα, τώρα εντάξει δεν ξέρω κατά πόσο να είναι... Έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά είναι και θέμα ανθρώπου αυτό. Λοιπόν, αυτό που λέμε τώρα έχει σχέση με μια ταινία που είδα χθες το βράδυ. Σου λέω, ξεκινήσει τα DVD. Ναι. Έχει την ταινία Side Effects με την Κάθριν Τζίτα Τζόνς και τον Τζατ Λο. Δεν την έχω δει, αλλά ξέρω ποια λες. Δεν την έχεις δει, αλλά ξέρεις ποια λέω. Γιατί πολύ ενδιαφέρουσα ταινία για όποιον δεν την έχει δει. Τη συνιστώ, έχει μια περίεργη τροπή. Δηλαδή, ενώ πιστεύεις ότι αλλού θα πάει η ταινία, ξαφνικά αλλάζουν τα πάντα και σε βάζει σε μια διαδικασία έτσι περίεργη. Έχει ενδιαφέρον. Ωραία, μας πήγες και ιδέες. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά μέχρι στιγμής. Εγώ ευχαριστώ. Και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, να κανονίσουμε αυτό με τη σαλοπέτα. Οπωσδήποτε. Οδηγό αγοράς. Το έχουμε σημειώσει ήδη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα. Γεια σας.